από την προς Εβραίους επιστολή. Είναι από τη σελίδα 1066, από το 10ο κεφάλαιο και το 19 εδάφιο. Προς Εβραίους επιστολή 10:19. Έχοντες λοιπόν αδελφοί παρησία να εισέλθομεν εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού, δια νέας και ζώσης οδού, την οποία καθιέρωσε εις ημάς, δια του καταπετάσματος του τέστη της σαρκός αυτού. Και έχοντες ιερέα μέγα επί των οίκων του Θεού, ας πλησιάζομεν με τα αληθινής καρδίας, εν πληροφορία πίστεως, έχοντες τα σκαρδίας ημών και καθαρμένας από συνειδήσεως πονηράς. Και αλλού λέει, ας πλησιάζομεν λοιπόν με τα παρησίας εις το θρόνον της χάριτος, διαναλάβομεν έλεος και να εύρωμεν χάριν προς βοήθειαν εν καιρό χρίας. Έχοντες λοιπόν παρησίαν να εισέλθομεν εις τα Άγια δια του αίματος του Ιησού. Και η ερώτηση: έχεις εισέλθει ποτέ, αδελφέ, στα Άγια του ουρανού δια του αίματος του Ιησού Χριστού? Έχεις πλησιάσει το θρόνο της χάριτος για να λάβεις έλεος και χάρη για τον καιρό της χρίας σου, της ανάγκης σου? Σήμερα λοιπόν μας προσκαλεί ο Θεός να προσευχηθούμε αυτή την ιδιαίτερη προσευχή, και είναι προσωπική η πρόσκληση, ώστε να εισέλθεις με παρησία σε αυτό που ο Θεός έχει προσδιορίσει και σου έχει δώσει εξουσία και στο οποίο ποτέ ίσως δεν έχεις εισέλθει. Να είναι μία ημέρα σου αφιέρωσης, αν είναι δυνατόν, νηστείας και προσευχής. Μόνος σου, στο ταμείο σου, επί το λόγο του Κυρίου, να ζητήσεις από το Θεό να εισάγει, να εισαγάγει στο θρόνο της χάριτός Του, στα Άγια, εκεί που θα συναντήσεις αρχιερέα μέγα των Ιησού Χριστών των Κύριων, και εκεί που θα προσευχηθείς και θα συμπροσεύχεται ο Χριστός μαζί σου, για να αποκτήσεις την πνευματική αυτή εμπειρία, την πνευματική αυτή σχέση. Να εισέλθεις δια του Πνεύματος του Αγίου σε αυτό το χώρο, σε αυτόν τον τόπο, γιατί είναι ο καιρός της επιστροφής. Ψάχνει να βρει ο Θεός τέτοιον άνθρωπο, τέτοιους ανθρώπους, ώστε να αυξάνει ο Λόγος του Θεού και να πληθύνεται, που να φέρνουν τα μηνύματα του ουρανού, αγγελιοφόρους, άγγελους επί της γης, και έχει τη δυνατότητα ο κάθε ένας από μας να εξητήσει και ο Θεός σε αυτόν να γίνει μισθαποδότης, γιατί ο Θεός είναι και γίνεται μισθαποδότης εις τους εξητούντας αυτόν. Τώρα θα εξητήσουμε το αίμα του Ιησού Χριστού να καθαρίσει μας από πάσης αμαρτίας, ώστε να σταθούμε με παρησία σε αυτή την τράπεζα την ουράνια, όπου ο Θεός θα ευλογήσει και θα μετατρέψει τον ίνον αυτόν δια της πίστεως εις αίμα Χριστού, και ο Θεός θα ευλογήσει και θα μετατρέψει τον άρτον τούτον δια της πίστεως εις σώμα Χριστού. Όχι ότι θα αποκτήσει λευκά ή ερυθρά αιμοσφαίρια το κρασί ή θα γίνει σάρκα το αίμα,
αλλά επί το λόγο του Κυρίου, δια της πίστεως, θα γίνουμε μέτοχοι επί το λόγο του Κυρίου στην κοινωνία αυτή του σώματος και του αίματος του Χριστού, καθώς ο Κύριος μας προτρέπει μέσα από το λόγο του. Λάβετε, φάγετε, τούτο δεν είναι ψωμί πια όταν ο Θεός το ευλογήσει, αλλά είναι το σώμα του Χριστού. Και πείετε εξ αυτού πάντες, γιατί τούτο δεν είναι το κρασί, αλλά επί το λόγο του Κυρίου ο Θεός θα το ευλογήσει και θα το κάνει το αίμα του Χριστού. Και όταν θα τρως και θα πίνεις το αίμα του Χριστού, εκείνη τη στιγμή ζήτησε να σε βοηθήσει ο Χριστός. Όταν θα πάρεις αυτή τη στερεά απόφαση να εισέλθεις στα Άγια του ουρανού, στα Άγια του Θεού, στο θρόνο της χάριτος αυτής, για να λάβεις έλεος και χάρη για τις μελλοντικές ημέρες της ζωής σου που θα έχεις ανάγκες. Ας προσευχηθούμε, αδελφοί, καθένας μας για τον εαυτό του, και να έρθουν και οι πρεσβύτεροι, σας παρακαλώ.